με ένα μοναδικό στόχο, βλέποντας Κυρικό μετά από 20 χρόνια. Μετά από 20 χρόνια δεν θα υπάρχω εγώ, δεν θα υπάρχει ο Κώστας, δεν θα υπάρχουν οι περισσότεροι που έχουν την εμπειρία. Αλλά όμως δεν θα υπάρχουν. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα κενό, άρα πρέπει να προετοιμάσουμε τη νέα γενιά. Πρέπει να τη βάλουμε στο παιχνίδι. Πρέπει να αρχίσει να σκέπτεται σοβαρά και μάλιστα όχι με τις σκέψεις που είχαμε εμείς στο παρελθόν, αλλά με τις νέες απόψεις, με βάση τις νέες συνθήκες, με βάση τα ανταγωνιστικά ρεύματα που είναι ιδιαίτερα σκληρά και βεβαίως με σεβασμό σε αυτό το νησί που το κράτησαν οι παλαιότεροι, το ανέδειξαν οι παλαιότεροι, το έφτασαν σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο και που πρέπει να το συνεχίσουν οι νεότεροι. Αυτά ήθελα να σας πω συνολικά και πάνω σε αυτά θα εργαστούμε και θα δουλέψουμε, παρακαλώντας τους εκπροσώπους να το μεταφέρουν στα συμβούλια, παρακαλώντας τους εκπροσώπους να προβληματιστούν και οι ίδιοι και τα μέλη τους, ώστε τον Οκτώβριο σε ένα πολύ σημαντικό και τεκμηριωμένο από πλευράς θέσεων από όλους εμάς συνάντηση ή συνέδριο, να καθορίσει και ο φορέας και ο Δήμος και ο κάθε κλάδος να καθορίσει με καθαρό τρόπο προς τα που πάει πώς τα επόμενα χρόνια που θα είναι δέσμευση για όλους. Ο Νεκτάριος, επειδή ως υπάλληλος πρέπει να φύγει, θα πρέπει να παρουσιάσει σύντομα τα δύο προγράμματα, πολύ σημαντικά, και αμέσως μετά ο Θεοδόσης πάλι σύντομα να παρουσιάσει την πλήρη εικόνα με κωδικοποίηση. Μήπως βλέπουμε. Καλησπέρα σας και από μένα. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο που προτάσει το θέμα προκειμένου να αποδεσμευθώ. Σήμερα θα σας παρουσιάσω πολύ συνοπτικά τις βασικές πτυχές ενός έργου που είναι ενταγμένο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας των χωρών Ελλάδας και Κύπρου, που ονομάζονται Interreg 4, εγκρίθηκε στα πλαίσια της πρόσκλησης νούμερο 2 και έχει προϋπολογισμό 1.124.000 και συμμετέχουν εταίροι από Κύπρο, Ελλάδα, Κύπρο και Ελλάδα, από τις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες. Ο τίτλος του είναι «Προβολή και ψηφιακή στήριξη του θαλάσσιου τουρισμού και δημιουργία παρατηρητηρίου τουρισμού για τις τρεις περιοχές που συμμετέχουν, για την Κύπρο συνολικά, για την Ανατολική Κρήτη που είναι επιλέξιμη περιφέρεια και περιοχή και για την ΚΟ». Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν επιλέξιμες περιφέρειες η Ανατολική Κρήτη και η Δωδεκάνησος από την Ελλάδα και η Κύπρος ολόκληρη. Τα βασικά στοιχεία του έργου είπαμε ότι εντάσσεται στο συγκεκριμένο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Η χρηματοδότηση είναι 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Η διαχειριστική αρχή του προγράμματος είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρηματικών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Οι εταίροι είναι 5, ο Δήμος της ΚΟ είναι επικεφαλής εταίρος, συμμετέχει από την Ανατολική Κρήτη ο Δήμος Σιτίας, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το παράκτημα της Ανατολικής Κρήτης, ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ο προϋπολογισμός του Δήμου της ΚΟ στο έργο είναι 300.000 ευρώ. Οι εταίροι είχαν επιλογή και που συμμετέχουν ο καθένας για τους λόγους του, ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού γιατί έχει σημαντική εμπειρία στην τουριστική προβολή και ιδιαίτερα σε τμήματα που αφορούν και εμάς, όπως είναι η προσπάθεια σημαντική που είχε γίνει για επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου στην Κύπρο για όλη τη διάρκεια του χρόνου. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος για τη γνώση του στα οικονομικά στοιχεία και οικονομικά δεδομένα των τουριστικών περιοχών. Ο Δήμος της ΚΟ ως ένας από τους βασικούς τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας. Ο Δήμος Σιτίας ως μια περιοχή με σημαντική αγροτική ανάπτυξη που κάνει τα πρώτα βήματά του να συνδέσει τον πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό. Και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
όσο ο αμοιβός τεχνολογικός εταίρος που θα δώσει τα φώτα του για τεχνολογικές λύσεις, τις δυνατότητες τεχνολογίας στα θέματα που αφορούν και είναι η διαχείριση της γνώσης και οι τεχνολογίες διαδικτύου για την προβολή και την πληροφόρηση. Το έργο έχει διάρκεια 2 έτη, έχει ξεκινήσει από την 1η του Νοέμβρη του 2011 και λήγει το 2013, 31 Οκτώβρη. Έχει γίνει ήδη η πρώτη συνάντηση όλων των εταίρων στην ΚΟ τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, όπου προγραμματίστηκαν το σύνολο σχεδόν των υποέργων που πρέπει να υλοποιηθούν από τον κάθε εταίρο. Ποια είναι λοιπόν τα αναμενόμενα αποτελέσματα για το Δήμο της ΚΟ και που είναι αυτό που αφορά τον ενιαίο φορέα τουρισμού και γενικότερα τους τοπικούς παράγοντες και την τοπική οικονομία. Τα βασικά αποτελέσματα που αναμένουμε να υλοποιηθούν και που οφείλω να πω ότι σχεδιάστηκαν από την αρχή, μπήκαν ad hoc προσπαθώντας να εφαρμόσουμε την τουριστική πολιτική του Δήμου μέσα από χρηματοδοτούμενα προγράμματα, και αυτό έγινε με σοβαρή προσπάθεια διαπραγματεύσεων όπου τροποποιήθηκαν σημαντικά πράγματα στο συγκεκριμένο έργο προκειμένου να υλοποιηθούν αντικείμενα και δράσεις που θα έχουν ένα σοβαρό αντικείμενο, σοβαρό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία και να μην είναι ένα κλασικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα σαν πολλά που γίνονται απλά για να γίνονται. Αυτή ήταν μια σημαντική πολιτική απόφαση που πάρθηκε και που εμείς ως υπηρεσιακοί παράγοντες προσπαθήσαμε να υλοποιήσουμε. Έτσι λοιπόν, τα βασικά αποτελέσματα είναι η δημιουργία παρατηρητηρίου τουρισμού συνολικά, η ανάπτυξη ενός καινοτόμου πόρταλ τουριστικής προβολής και πληροφόρησης, η παροχή εφαρμογών πληροφόρησης των επισκεπτών σε πλατφόρμες έξυπνων κινητών, τύπου iPhone και σε συσκευές που υποστηρίζουν Android, καθώς και εγκατάσταση ασύρματων σημείων πρόσβασης στο διαδίκτυο σε όλες τις λιμενικές εγκαταστάσεις και τις παράκτιες περιοχές του νησιού. Στη συνέχεια θα πω λίγα λόγια για το κάθε ένα από αυτά τα σημαντικά αποτελέσματα που αναμένουμε να υλοποιηθούν μέσα από το πρόγραμμα και πού βρισκόμαστε στο φάση, στο κομμάτι της υλοποίησής τους. Τι είναι λοιπόν το παρατηρητήριο τουρισμού? Είναι ένα εργαλείο για την παροχή έγκαιρης και στοχευμένης πληροφόρησης για τις επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα, την προσφορά συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα που άπτονται στα πεδία της καινοτομίας και της εφαρμογής καλών πρακτικών, στην προσφορά στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών, στη διεξαγωγή ερευνών, αξιολόγησης και σύγκρισης με σκοπό τον προσδιορισμό των ζητούμενων για την υποστήριξη και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του τουριστικού τομέα στην περιοχή μας. Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν δεν είναι και θα συλλεχθούν, δεν είναι αμοιβώς τουριστικά, αλλά επεκτείνονται σε ποικίλα οικονομικά, διοικητικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, νομικά και άλλα στοιχεία, και αυτό διότι ο τουρισμός ως επιστήμη και ως δραστηριότητα έχει σημαντικές προεκτάσεις και επιπτώσεις σε πλήθος τομέων της κοινωνικής ζωής και των επιστημών. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη του παρατηρητηρίου τουρισμού κυρίως, αλλά και η δημιουργία των ηλεκτρονικών εφαρμογών και των εργαλείων παροχής πληροφόρησης δευτεροβόντος απαιτεί τη συνδρομή πολλών επιστημών και τη συλλογή στοιχείων που θα αποδώσουν την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιπτώσεων του τουρισμού στην οικονομία, τον πολιτισμό και τον περιβάλλον. Στα δεδομένα και τις εφαρμογές του παρατηρητηρίου θα έχουν πρόσβαση μέσω διαδικτύου όλοι οι επαγγελματίες της περιοχής. Επίσης θα στηθεί και συγκεκριμένο γραφείο που θα στελεχωθεί με άτομα και θα προμηθευτεί εξοπλισμό σε εγκαταστάσεις του Δήμου, όπου θα μπορούν να απευθύνονται οι επιχειρηματίες για να παίρνουν επιτόπου στοιχεία. Ουσιαστικά πρόκειται δηλαδή για δύο πράγματα του παρατηρητήριου τουρισμού. Συλλογή όλων πάσης φύσεως δεδομένων που έχουν να κάνουν είτε άμεσα είτε έμεσα με την τουριστική δραστηριότητα της περιοχής μας. Ό,τι έρευνες έχουν γίνει σε επίπεδο διπλωματικών, από επαγγελματικούς φορείς, από τον ΕΟΤΑ, οτιδήποτε θα συλλεχθούν και θα μπουν σε ένα. Επίσης, στοιχεία περιβαλλοντικά, τι περιβαλλοντικές επιπτώσεις έχουν οι ξενοδοχειακές μονάδες, η τουριστική δραστηριότητα, η αύξηση των τουριστών, και όλα αυτά θα μπουν σε κάποια εργαλεία όπου θα μπορούν να εξάγουν οι επιχειρηματίες χρήσιμα συμπεράσματα
έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν τον προγραμματισμό τους, αλλά και ο Δήμος ως πολιτικό όργανο να μπορεί να χαράσει την τουριστική του πολιτική, εξάγοντας χρήσιμα δεδομένα. Προχωρώντας στο δεύτερο σημαντικό αποτέλεσμα, που είναι το πόρταλ της τουριστικής προβολής και πληροφόρησης, πρόκειται για τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πύλης που θα αποτελεί ουσιαστικά έναν πλήρη τουριστικό οδηγό, ώστε να επιτρέψει σε επισκέπτες του εσωτερικού και του εξωτερικού να γνωρίσουν με εύκολο, γρήγορο και αξιόπιστο τρόπο τα σημεία ενδιαφέροντος των τουριστικών περιοχών της ΚΟ, όπως μνημεία, μουσεία, αξιοθέατα, καθώς και του ευρύτερου θαλάσσιου χώρου της. Όπως είδατε και από τον τίτλο του προγράμματος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προβολή των θαλάσσιων υποδομών, λιμενικών εγκαταστάσεων, όλες οι εκδρομές που μπορούν να γίνουν στο θαλάσσιο χώρο και οι αθλητικές δραστηριότητες που μπορούν να διεξαχθούν, οι μαρίνες κτλ. Γιατί θεωρείται, σύμφωνα με πολλές έρευνες, ένα πολύ σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα συνολικά της περιοχής της νοτιοανατολικής Μεσογείου σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό γενικότερα. Ο χρήστης του πόρταλ θα έχει τη δυνατότητα επιλογής σημείων ενδιαφέροντος και εμφάνισης περισσότερων πληροφοριών, κείμενα, φωτογραφίες, διάφορα στοιχεία χρήσιμα, ενώ επίσης θα υπάρχει δυνατότητα προήγησης από και προς σημαντικά διαφορετικά σημεία ενδιαφέροντος. Ουσιαστικά θα έχει δυνατότητες GPS, δηλαδή θα μπορεί να μέσα από το ίντερνετ αρχικά να δίνει κάποιο σημείο ότι θα μείνει, για παράδειγμα, στο ξενοδοχείο της κυρίας Παρισίδου και να του βγάζει σε απόσταση ενός χιλιόμετρου τριγύρω τι σημεία ενδιαφέροντος υπάρχουν, τι εκδηλώσεις γίνονται, διάφορες τέτοιες ερωτήσεις. Ορίστε. Στα GPS. Δεν υπάρχουν με δεδομένα όσον αφορά το θαλάσσιο τουρισμό, τις εκδηλώσεις που γίνονται εδώ, όλα αυτά τα στοιχεία. Και στο Google Earth μπορείτε να ανεβάσετε και δραστηριότητες. Ναι, θα αξιοποιηθούν αυτά τα εργαλεία, αλλά δεν θα κάνουν. Δεν θα ανακαλύψουμε. Δεν ανακαλύπτουμε. Εμείς βάζουμε, το παραμετροποιούμε για τα δεδομένα της ΚΟ, έτσι ώστε να παρουσιάσουμε. Το εξειδικεύουμε να ανεβάσουμε. Ναι, να ξεκινήσουμε αυτά που ήδη υπάρχουν μέσα. Οι τεχνολογίες υπάρχουν, τα εργαλεία υπάρχουν, αυτό που δεν υπάρχει είναι η διαρκής ενημέρωση, η αρχική τροφοδότηση και η διαρκής ενημέρωση με χρήσιμα στοιχεία για τον επισκέπτη. Γιατί ο επισκέπτης έρχεται μια εβδομάδα, φεύγει, έρχεται άλλος. Αυτά πρέπει συνεχώς να τροφοδοτούνται με νέα δεδομένα χρήσιμα για αυτόν. Όχι να τα βάλουμε στην αρχή της τουριστικής σεζόν και μετά τελείωσε, γιατί είναι άχρηστα στοιχεία και η πληροφορία απαξιώνεται πολύ σύντομα στο διαδίκτυο. Ο στόχος είναι να μπορεί ο επισκέπτης να οργανώνει τον χρόνο του, δηλαδή να βρίσκει όλες τις πληροφορίες, θα μείνει 5 μέρες, να κάνει ένα εικονικό πρόγραμμα μέσα από το σύστημα, να τα εκτυπώνει και να μπορεί να κυκλοφορεί. Επίσης, αν έχει εφαρμογές, αν έχει κινητό που να υποστηρίζει είτε iPhone είτε να υποστηρίζει τις Android εφαρμογές, θα μπορεί να κατεβάζει τις εφαρμογές αυτές στο κινητό του και να έχει σε πραγματικό χρόνο κιόλας, εφόσον έχει δυνατότητα GPS, να έχει σε πραγματικό χρόνο εκείνη τη στιγμή που βρίσκεται να μπορεί να βρίσκει τα σημεία ενδιαφέροντος του γύρω και τι γίνεται εκεί πέρα. Το σημαντικό στοιχείο εδώ πέρα είναι ότι εμείς θα προσθέσουμε και σημαντικό τμήμα, αν όχι ολόκληρο, των εμπορικών επιχειρήσεων, των εστιατορίων, των ξενοδοχείων που συνήθως υπάρχουν, αλλά και των εμπορικών καταστημάτων και σίγουρα όλες τις παραλίες με τις υποδομές τους. Τι υποδομές υπάρχουν στις παραλίες. Αν μπορεί κάποιος που είναι αμαία να πάει, αν έχει water sports, τι water sports έχει, ωράρια λειτουργίας, ο καιρός τι καιρό κάνει και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά δεν είναι έτοιμα και αν κάπου είναι έτοιμα να τα βρούμε να μην τα κάνουμε από την αρχή. Λοιπόν, τους ιδιώτες, κάποιοι από αυτούς που έχουν τα δικά τους τα sites έχουν αναλύσει τις δραστηριότητες. Υπάρχουν, εμείς τα έχουμε αναλύσει πολύ σημαντικά και πρόσφατα η Vodafone έχει κάνει μια σοβαρή δουλειά σε αυτό. Και προβλήματα, αλλά αυτό που εμείς βλέπουμε είναι ότι για να προσεβάλλει πρέπει να πληρώσει κάποιο σημαντικό αντίτρο. Αυτό είναι ένα πολύ. Για να μπουν εδώ, να μπουν στο συγκεκριμένο πόρταλ, θα είναι μια ευκαιρία να είναι οι πρώτοι που θα μπουν. Αυτά και έτοιμο λοιπόν να το μεταλλευτεί. Εμείς είμαστε της άποψης ότι κανένας δεν ξέρει καλύτερα τα δεδομένα από αυτός που ζει, κατοικεί, τα παράγει και λειτουργεί σε αυτή την περιοχή. Δηλαδή το. Έχουμε τέτοιο γραφείο του Μέσου. Στο οποίο σοβαροτόρο και τα χρησιμοποιεί για το κοινό. Και τα χρησιμοποιεί καλό. Για το κοινό καλό, γιατί. Για τον εαυτό του.
όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος και θα δω, θα τονίσω και εγώ παρακάτω, αυτά τα στοιχεία δεν θα είναι ένα κλειστό κουτάκι μαζί με μια εφαρμογή. Θα μπορούν να αξιοποιηθούν ποικιλοτρόπως, δημιουργώντας μια βάση δεδομένων, ένα αποθετήριο πληροφορίας, που μαζί με άλλα δεδομένα, όπως είναι τα πολεοδομικά, οι χρησισγείς κτλ., θα μπορούν με χτίζοντας συγκεκριμένα εργαλεία να τα αξιοποιεί η τοπική κοινωνία, οι φορείς της και γενικότερα οι κάτοικοι της περιοχής, έτσι ώστε να μπορούν να σχεδιάσουν είτε την